Ναι, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Παίρνω την πάσα από τον συνάδελφο, τον κύριο Παλετσάκη, και φωτίζουμε τώρα την δισογραφία από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δυστυχώς, ο δείκτης δείχνει να είναι επιδεινούμενος στο δεύτερο εξάμηνο του 2022. Είναι οριακά λίγο πάνω από τις 70 μονάδες, που είναι το ψυχολογικό όριο και ένα όριο για το οποίο είναι καμπανάκι για το αν μπαίνουμε σε ύφεση ή όχι. Είναι γύρω στις 71,3 μονάδες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τονίζουν ότι το κλίμα δεν βαίνει βελτιούμενο, αλλά είναι επιδεινόμενο, και μάλιστα επισημαίνουν πως οι τραπεζικές αναταράξεις, οι οποίες καταγράφηκαν το πρόσφατο διάστημα, ακόμα δεν έχουν αποτυπωθεί στους δείκτες μέτρησης της δυναμικότητας ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και συνεπώς προειδεάζουν ότι τα αποτελέσματα να είναι χειρότερα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023. Μάλιστα τονίζουν ότι ειδικά η ανωδική πίεση στις τιμές παραμένει, είναι ισχυρή. Υπάρχουν προβλήματα και με την αύξηση των μισθών. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, ότι είναι ένας κύκλος λίγο φαύλος και δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς. Πρέπει να υπάρχουν αύξησεις στον κατώτατο μισθό και στους μισθούς, αλλά από την άλλη το μακροοικονομικό περιβάλλον δεν ευνοεί μονομερώς τις τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, και περιμένουν να δουν κάποια μέτρα από την πλευρά της Ευρώπης. Μιλάνε ακριβώς για ένα πακέτο που το ονομάζουν relief, ανακούφισης δηλαδή, το οποίο θα εστιάζει ακριβώς στις επενδύσεις σε καινούργιες δεξιότητες, αλλά και σε μια πιο ανταγωνιστική επιχειρηματική δραστηριότητα, προκειμένου να παραμείνουν στην αγορά με αξιώσεις και με οικονομικά αποτελέσματα. Λέτε, ας ελπίσουμε ότι η Κομισιόν θα ακούσει τις ευρωπαϊκές οργανώσεις των μικρομεσαίων για το ισχυρό αυτό πακέτο βοήθειας. Την ίδια ώρα όμως να περάσουμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς θα μας ενημερώσει τώρα. Ευχαριστούμε πολύ τη Λέτα Καλαμαρά.